Καλησπέρα, καλώς ήρθατε στον Ιαννό. Το Κέντρο Ψυχοθεραπείας και Εκπαίδευσης Gestalt Foundation είναι σήμερα κοντά μας για την τέταρτη σε σειρά συζήτηση για αυτή τη σεζόν. Σήμερα η διάλεξή μας έχει τίτλο «Ένα κενό μέσα μου, ένα κενό ανάμεσά μας. Υπάρχει ελπίδα?» Με εισηγητή τον κύριο Κώστα Μιχαηλίδη. Η επόμενη συνάντησή μας είναι στις 15 Τετάρτου, στις 6 ώρα και το θέμα της «Αγαπώ όπως έμαθα, όπως επιλέγω, όπως προχωράω». Αν θέλετε να ενημερώνεστε για τις εκδηλώσεις του Ιαννού, σε όλα τα τραπέζια υπάρχει το έντυπο «Εσείς και ο Ιαννός» που μπορείτε να συμπληρώσετε. Θα θέλαμε όμως τώρα να δώσουμε το λόγο στον εισηγητή της απόψινης συζήτησης, στον κύριο Μιχαηλίδη. Καλή συνέχεια. Καλησπέρα και από μένα. Θέλω να ευχαριστήσω καταρχήν όλους εσάς που βρίσκεστε εδώ σήμερα για αυτή τη συνάντηση που έχει θέμα το κενό. Θέλω να ευχαριστήσω την διεύθυνση του Ιαννού. Θέλω επίσης να πω ένα ευχαριστώ στους ανθρώπους του Gestalt Foundation που μου πρότειναν να συμμετέχω σε αυτή την παρουσίαση. Κυρίως όμως θα ήθελα να ευχαριστήσω τους θεραπευόμενους μου για την έμπνευση που μου έδωσαν για το συγκεκριμένο θέμα. Να ξεκινήσω έτσι λίγο από την ώρα που μου πρότειναν να συμμετέχω σε αυτή την παρουσίαση. Όταν μου το πρότειναν, χάρηκα πάρα πολύ. Χάρηκα που θα συμμετείχα κι εγώ σε αυτό τον κύκλο των διαλέξεων. Και η χαρά μου ήταν γιατί θα συμπεριλαμβανόμουν κι εγώ στα άτομα που θα συμμετείχαν στις διαλέξεις αυτές, που μέσα σε αυτά τα άτομα υπάρχουν και πρώην εκπαιδευτές μου, τους οποίους θαυμάζω και εκτιμώ απεριόριστα. Μαζί με τα συναισθήματα της χαράς, υπήρχαν και κάποια άλλα συναισθήματα που είχα. Τα άλλα αυτά συναισθήματα ίσως ήταν πιο περίεργα, πιο πολύπλοκα, πιο σκοτεινά. Ποια συναισθήματα? Μου ήρθαν στο νου κάποιες ερωτήσεις. Όπως, τι σημαίνει για μένα να παρουσιάζω από αυτή τη θέση κάτι και να είστε εσείς απέναντι και να με ακούτε? Πώς είναι για μένα αυτό και ποια είναι η θέση μου στο χώρο αυτόν εδώ σήμερα, η δικιά μου θέση? Ποια είναι η δική σας θέση? Είμαστε μαζί? Είμαστε χώρια? Όλες αυτές οι ερωτήσεις. Προφανώς εγώ κάπως αισθάνομαι ότι είμαι μόνος μου λίγο εδώ πάνω και βλέπω εσάς όλους μαζί εκεί κάτω. Ταυτόχρονα έχω και μία χαρά που μου δίνετε την ευκαιρία και έχετε έρθει εδώ να με ακούσετε. Δηλαδή κάπως η χαρά υπάρχει μέσα μου μαζί και με ένα άγχος, θα έλεγα, μία αίσθηση έτσι μοναξιάς λίγο εδώ πάνω, όλα αυτά μαζί. Αυτή την αίσθηση έτσι της μοναξιάς μου εδώ, κάπως λίγο θέλω κάτι να την κάνω για να αισθανθώ λίγο καλύτερα και λίγο να αισθανθώ ότι είμαστε και λίγο μαζί.
Κατανοώ βέβαια ότι εδώ έχουμε να κάνουμε σήμερα με μία παρουσίαση, οπότε θα ήθελα να γνωρίσω έναν-έναν από εσάς, αλλά αυτό ίσως είναι λίγο δύσκολο στη συνθήκη αυτή τώρα που υπάρχει εδώ. Γι' αυτό θα σκέφτομαι, θα ήθελα έτσι να αναρωτηθεί λίγο καθένας από εσάς τι τον έκανε να είναι εδώ σήμερα αυτή την ώρα και τι περιμένει, τι προσδοκά από αυτή την παρουσίαση. Αυτό έτσι θα με κάνει λίγο, αν το κάνετε, να μπορεί να είναι σιωπηλό μέσα σας αυτό, αλλά κάπως ότι να συνδεθώ κι εγώ λίγο μαζί σας. Θα ικανοποιήσει δηλαδή λίγο αυτή μου την ανάγκη. Όλα αυτά τα ερωτήματα που ανέφερα πιο πριν και άλλα πολλά με συντροφεύουν κάθε φορά που μπαίνω στο δωμάτιο της θεραπείας. Για αρκετά χρόνια τώρα, σαν θεραπευτής Gestalt, έχω συναντήσει όλους αυτούς τους υπέροχους ανθρώπους, τους θεραπευόμενους μου. Και με έχουν τιμήσει αυτοί οι άνθρωποι, γιατί μου έχουν κατά κάποιο τρόπο δείξει τον κόσμο τους. Και αυτό είναι τιμή για μένα. Έναν κόσμο που είναι διαφορετικό από το δικό μου. Θυμάμαι έτσι πολλές φορές πριν ξεκινήσει μία συνεδρία να τη φαντασιώνομαι στο κεφάλι μου. Σκεφτόμουν δηλαδή τι θα είχε να μου πει ο άλλος, πώς θα ήταν η συζήτηση και όλα αυτά. Βέβαια, όταν ξεκινούσε η συνεδρία, ένιωθα μία έκπληξη, γιατί αυτά που συμβαίναν ήταν εντελώς διαφορετικά από αυτά που φαντασιωνόμουν. Κάπως έτσι στην αρχή της επαγγελματικής μου καριέρας πίστευα ότι ίσως υπάρχει μία μαγική συνταγή, ένας τρόπος που αν τον ήξερα θα κάνει τα πράγματα να λειτουργήσουν. Τελικά μετά από αυτά τα χρόνια της εμπειρίας μου, εγώ δεν τον έχω βρει αυτόν τον τρόπο. Δεν ξέρω κι αν υπάρχει. Και αφού δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιος τρόπος, εύλογα μπορεί να αναρωτηθείτε και καλά, τι κάνεις τότε εκεί πάνω, τι θες να μας πεις από εκεί. Για ποιο λόγο βρίσκομαι εδώ μπροστά σας σήμερα. Ίσως να έχω αναρωτηθεί κι εγώ ή να αναρωτιέμαι κι εγώ το ίδιο. Η σημερινή παρουσίαση έχει να κάνει με το θέμα το κενό. Ένα κενό που μπορεί να βιώνουμε σαν άτομα κάποιες φορές. Ένα κενό που μπορεί να βιώνουμε στην επαφή ανάμεσά μας. Τι είναι όμως το κενό? Ποιο είναι το κενό μέσα μας? Ποιο είναι το κενό ανάμεσά μας? Είναι κάποιες εύλογες ερωτήσεις που χρειαζόμαστε να τις απαντήσουμε. Σαν να φαίνεται πως έχουμε μία ανάγκη κάπως να κάνουμε μία διάγνωση. Τι είναι αυτό το κενό? Δηλαδή, όταν λέω διάγνωση, να περιγράψουμε στην ουσία και να διατυπώσουμε αυτό που παρατηρούμε, αυτό που θέλουμε να δούμε. Έτσι κι αλλιώς, είναι γεγονός ότι στη ζωή μας συνέχεια αξιολογούμε τα πράγματα, κάνουμε μία αξιολόγηση. Για να το πούμε έτσι λίγο πιο απλά,
δεν μπορούμε να κάνουμε κι αλλιώς, να μην αξιολογούμε δηλαδή τα πράγματα. Και έχουμε αυτή την ανάγκη να κάνουμε μια διάγνωση, γιατί πώς αλλιώς θα οργανώσουμε τα δεδομένα που αντιλαμβανόμαστε. Έχουμε μια ανάγκη για να οργανώσουμε αυτά που αντιλαμβανόμαστε. Και εδώ, σε σχέση με τη σημερινή παρουσίαση και το θέμα μας, είναι που αρχίζει το πρόβλημα. Ποια δεδομένα να οργανώσουμε? Υπάρχουν δεδομένα στο κενό? Υπάρχει τίποτα εκεί? Καθώς έτσι μπορεί να σταθούμε σε αυτούς τους συλλογισμούς, φαίνεται να μοιάζει κάπως σαν να βρισκόμαστε σε ένα αδιέξοδο. Και σε αυτό το αδιέξοδο είναι δύσκολο να σταθούμε. Αρχίζουμε να έχουμε ένα άγχος. Και κάτι θέλουμε να κάνουμε για να ελέγξουμε αυτό το άγχος. Πώς να το ελέγξουμε? Εδώ ίσως μπορεί να μας βοηθήσει η φιλοσοφία της προσέγγισης Gestalt σε σχέση με τη διάγνωση. Και πώς θα γίνει αυτό? Οι θεραπευτές Gestalt, μεταξύ τους κι εγώ, πιστεύουμε στην αιτιότητα. Πιστεύουμε δηλαδή ότι υπάρχει ένα κάποιο αίτιο για ό,τι συμβαίνει. Ταυτόχρονα όμως πιστεύουμε πως αυτή η αιτιότητα, το να βρούμε δηλαδή το αίτιο για αυτό που συμβαίνει, είναι μη ανιχνεύσιμο. Και τι εννοώ με αυτό? Υποστηρίζοντας τη θεωρία του πεδίου, πιστεύουμε πως ο αριθμός των επιρροών που επενεργούν σε ένα πεδίο είναι τόσο μεγάλος, ώστε είναι απίθανη μια πλήρης περιγραφή του αιτίου. Δηλαδή, για αυτό που συμβαίνει, για οτιδήποτε συμβαίνει, οι επιρροές για να γίνει αυτό είναι τόσες πολλές, που δεν μπορώ να βρω το αίτιο και να πω «Α, αυτό είναι το αίτιο και συμβαίνει αυτό». Με άλλα λόγια, η διάγνωση είναι μία προσπάθεια δική μας να βγάλουμε ένα νόημα από την απεριόριστη εμπειρία. Η κάθε εμπειρία είναι απεριόριστη. Με αυτή την έννοια, αν το δούμε, κάνοντας διάγνωση, αυτό που κάνουμε είναι να παίζουμε ένα παιχνίδι με τον εαυτό μας. Σαν να προσπαθούμε να περιορίσουμε το απεριόριστο. Έχουμε ανάγκη βέβαια να το κάνουμε αυτό. Το χρειαζόμαστε. Πώς λοιπόν μπορούμε να ορίσουμε το κενό? Μπορούμε να το ορίσουμε? Αυτό που σκέφτομαι έτσι αυτή τη στιγμή είναι να προσπαθήσουμε, να δοκιμάσουμε για την ακρίβεια, να μείνουμε για λίγο σε αυτή την απεριόριστη εμπειρία. Να πειραματιστούμε δηλαδή. Πέρα από τους περιορισμούς, που προφανώς τους έχουμε ανάγκη, όπως είπα, και τους χρειαζόμαστε. Πέρα από θέσεις, τάσεις ή επιχειρήματα. Μία τέτοια δοκιμή θέλω να κάνουμε τώρα. Θα δοκιμάσω για ένα λεπτό να κατέβω από αυτό το βήμα, να καθίσω κάτω, και να κοιτάξουμε αυτή την έδρα χωρίς κανέναν άνθρωπο, κενή από άνθρωπο,
και να δούμε πώς είμαστε με αυτό. Τι βιώνουμε εκείνη τη στιγμή. Απλά να παρατηρήσουμε για ένα λεπτάκι. Θα δοκιμάσω δηλαδή και εγώ να έρθω κάτω λίγο μαζί σας. Εγώ δεν άντεξα άλλο κάτω, γιατί σκεφτόμουν ότι πρέπει να ανέβω πάνω. Με αυτή την εμπειρία που είχαμε αυτή τη στιγμούλα, που κοιτάζαμε αυτή την έδρα, κάπως ήταν το σώμα μας. Κάπως κάτι νιώθαμε, οτιδήποτε, δεν παίζει ρόλο τι. Επειδή όμως το σώμα μας, οι αισθήσεις μας δηλαδή, δεν είναι ολόκληρος ο εαυτός μας, υπάρχουν και άλλα πράγματα, ας δοκιμάσουμε λίγο να συνεχίσουμε να μείνουμε σε αυτή την απεριόριστη εμπειρία με έναν άλλον τρόπο, με έναν τρόπο έτσι που σκέφτηκα τώρα. Αυτό εδώ που βλέπετε μοιάζει με ένα βιβλίο. Το βλέπετε όλοι. Ας υποθέσουμε για μια στιγμούλα ότι αυτό το βιβλίο μας το έφεραν εδώ οι εξωγήινοι. Αυτό το βιβλίο είναι το βιβλίο που γνωρίζει τα πάντα. Είναι το βιβλίο των πάντων. Δηλαδή, έχει μέσα του τις απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα. Εσείς έχετε τώρα την ευκαιρία να το ρωτήσετε ό,τι θέλετε. Μία ερώτηση. Ο καθένας μπορεί να κάνει μία ερώτηση και θα πάρει μία απάντηση. Τεκμηριωμένη, γιατί είναι το βιβλίο των πάντων. Αυτό μπορεί να σας ακούγεται έτσι λίγο και ανόητο, αλλά ας δοκιμάσουμε, αξίζει τον κόπο έτσι να το δοκιμάσουμε. Αφιερώστε έτσι ένα λεπτάκι και σκεφτείτε ποια θα ήταν αυτή η ερώτηση που θα θέλατε να κάνετε σε αυτό το βιβλίο. Κάνοντας αυτή την ερώτηση, ειλικρινά δεν γνωρίζετε την απάντηση. Μόλις έχετε ανοίξει την πόρτα του χάους, του άγνωστου και του απρόβλεπτου. Μόλις έχετε εκτεθεί σε όλες τις πιθανότητες. Είστε έτοιμοι να πάρετε μια απάντηση που δεν θα θέλατε. Μία με την οποία δεν συμφωνείτε. Τι θα γίνει αν σας μεταφέρει η απάντηση αυτή έξω από την ασφαλή περιοχή και σίγουρη που έχετε χτίσει γύρω σας. Τι θα γίνει αν η απάντηση αυτή δεν είναι αυτή που θα θέλατε να ακούσετε. Φανταστείτε τώρα, έχοντας κάνει την ερώτηση αυτή, να ανοίγει το βιβλίο. Να γυρίζουν οι σελίδες
και να ψάχνει την απάντηση στο ερώτημά σας. Φανταστείτε αυτή τη στιγμή εσείς εκεί απλά να περιμένετε για αυτό που θα ακούσετε. Πώς είστε εκεί? Πώς αισθάνεστε? Τι βιώνετε? Πώς θα περιγράφατε αυτό που βιώνετε? Επειδή όμως δεν μπορούμε να μείνουμε και για πολύ στην απεριόριστη εμπειρία, δεν γίνεται, ας γυρίσουμε λίγο στο γήινο κόσμο μας. Θέλω να μοιραστώ μαζί σας ένα όνειρο, έτσι όπως μου το διηγήθηκε μία θεραπευόμενή μου αρκετά χρόνια πριν. Βέβαια, έχω να σας πω την έγκρισή της για το μοίρασμα αυτό μαζί σας. Είμαι σε μια ξένη χώρα. Μόνη μου ταξιδεύω σε ένα μέρος άγνωστο. Είναι ενδιαφέρον, όμορφο μέρος. Βρίσκομαι σε ένα χωριό χτισμένο στην πλαγιά ενός βουνού. Φαρδιοί δρόμοι περνούν ανάμεσα από τα σπίτια σαν ένα φίδι που ανεβαίνει αργά το βουνό. Βρίσκομαι εκεί χαζεύοντας τα σπίτια, πέτρινα με ψηλούς τοίχους και μικρά παράθυρα. Νιώθω σαν να έχω χαθεί και παράλληλα χαζεύω αυτές τις καινούργιες εικόνες. Αποφασίζω να φύγω από εκεί και να επιστρέψω στη βάση μου. Δεν ξέρω πώς θα πάω. Ξέρω όμως ότι χρειάζεται να πάρω λεωφορείο και να κατέβω στην κεντρική πόλη. Ανεβαίνω στο λεωφορείο και εκεί συναντώ μια φίλη μου. Νιώθω έκπληξη και ανακούφιση που τη βλέπω. Αρχίζει και μιλάει, δεν με ακούει, δεν με ρωτάει πώς βρέθηκα εκεί. Είναι ντυμένη πολύ ελαφριά για την εποχή. Την κοιτάω με απορία. Δεν έχει μπαγκάζια και αναρωτιέμαι τι κάνει εκεί μόνη της ελαφριά ντυμένη χωρίς αποσκευές. Έχω την αίσθηση ότι αν τη ρωτήσω δεν θα μου απαντήσει. Συνεχίζει να μιλάει σε όλη τη διαδρομή και εγώ χαζεύω έξω από το παράθυρο. Κατεβαίνουμε σε κάποια στάση μαζί με τη φίλη μου. Το λεωφορείο φεύγει και συνειδητοποιώ ότι έχω ξεχάσει τη βαλίτσα και την τσάντα μου μέσα στο λεωφορείο. Δεν έχω τίποτα πάνω μου, δεν ξέρω τι να κάνω. Αποφασίζω να πάω στο τέρμα των λεωφορείων. Πρέπει να προλάβω να πάω πριν φτάσει το λεωφορείο, ώστε να προλάβω τις αποσκευές μου. Ξαφνικά, βρίσκομαι εκεί, στο τέρμα των λεωφορείων. Έχει πολύ κόσμο. Το ένα λεωφορείο έρχεται μετά το άλλο και επιβιβάζεται κόσμος. Πώς θα βρω το λεωφορείο που ήμουνα? Πώς θα βρω τα πράγματά μου? Πηγαίνω πέρα δόθε. Νιώθω ότι η φίλη μου είναι εκεί και δεν είναι. Κάποιες στιγμές τη βλέπω και κάποιες τη χάνω. Ανεβαίνω κάτι τεράστιες σκάλες, περνάω από σιδηροδρομικές γραμμές, περπατάω πάνω σε κινούμενες πλατφόρμες που μεταφέρουν πράγματα. Υπάρχουν κάτι μικρά αυτοκινητάκια, σαν αυτά που έχουν τα Λούνα Πάρκ, χρωματιστά μικρά αυτοκινητάκια. Παίρνω ένα και ανεβαίνω σε ένα ύψωμα. Βλέπω κάτω το δρόμο και τα λεωφορεία που φτάνουν στο τέρμα. Πολλά τεράστια λεωφορεία που φτάνει το ένα μετά το άλλο και κόσμος πολλής να κατεβαίνει. Πώς θα αναγνωρίσω το δικό μου λεωφορείο ανάμεσα σε όλα αυτά? Και αν έχει έρθει και δεν το πρόλαβα, δεν ξέρω τη γλώσσα για να συνεννοηθώ. Πώς θα βρω τα πράγματά μου? Από εκεί παρατηρώ ένα σημείο που είναι εκατοντάδες αποσκευές η μια βαγμένη πάνω στην άλλη. Πάω εκεί, είναι και οι φίλοι μου μαζί. Ψάχνω με το βλέμμα μου ανάμεσα σε εκατοντάδες αποσκευές να βρω τη δική μου.
Τη βλέπω. Είναι σε μια άκρη δίπλα στον κεντρικό δρόμο. Ανησυχώ ότι θα πατήσουν τα πράγματά μου τα αυτοκίνητα που περνούν. Κατεβαίνω γρήγορα και φτάνω εκεί, στην άκρη του δρόμου. Σκύβω να πάρω τη βαλίτσα μου και ένας αστυνομικός με βλέπει και μου βάζει τις φωνές. Τον κοιτώ και κάνω ότι δεν το βλέπω. Παίρνω τη βαλίτσα μου και φεύγω. Ακόμα όμως δεν έχω βρει την τσάντα μου. Είναι μέσα στο λεωφορείο. Αν μείνουμε λίγο να δούμε πώς είμαστε ακούγοντας αυτό το όνειρο. Τι βιώνουμε αυτή τη στιγμή, τι συναισθήματα έχουμε. Είναι πολύ πιθανόν να παρατηρήσουμε δύο τάσεις που υπάρχουν μέσα μας. Η μία να μείνει σε αυτό που βιώνει αυτή τη στιγμή και η άλλη τάση να θέλει να φύγει. Βαρέθηκα να ασχολούμαι τώρα με το όνειρο. Και να γίνεται μέσα μας μία σύγκρουση. Τέτοιες συγκρούσεις γίνονται κάθε μέρα στη ζωή μας. Τις ξέρουμε καλά. Ποια είναι όμως αυτή η φύση αυτών των συγκρούσεων, αυτών των αλληλοσυγκρουωμένων δυνάμεων μέσα μας. Γίνονται λόγω των πραγμάτων που μας συμβαίνουν κάθε μέρα. Γι' αυτό γίνεται η σύγκρουση. Και την έχουμε δει να γίνεται σε πάρα πολλά πράγματα, σε διαφορετικά μεταξύ τους. Αν μπορούσαμε να παραμερίσουμε λίγο, για μια στιγμούλα, όλες αυτές τις καθημερινές μας έγνοιες και τα πράγματα που μας συμβαίνουν. Αυτές οι συγκρούσεις μέσα μας και αυτές οι δυνάμεις που παλεύουν η μία την άλλη, με τι μπορεί να έχουν να κάνουν? Μήπως έχουν να κάνουν, μήπως είναι μία αναμέτρηση με τα δεδομένα της ύπαρξής μας? Ποιος είμαι εγώ αυτή τη στιγμή εδώ που βρίσκομαι? Ποια είναι η θέση μου στο χώρο αυτό εδώ τώρα, με όλους εσάς γύρω? Από τη μία μεριά υπάρχει το περιεχόμενο. Τι είναι το περιεχόμενο? Τα διάφορα πράγματα που μας συμβαίνουν. Το περιεχόμενο αυτή τη στιγμή είναι αυτά που έχω να πω εγώ σε εσάς. Από την άλλη μεριά υπάρχει η διαδικασία. Η διαδικασία τι είναι? Η διαδικασία είναι τι μου λένε αυτά τα λόγια που λέω εγώ σε εσάς σε σχέση με τη σχέση που έχω μαζί σας αυτή τη στιγμή. Τι μας λένε τα λόγια για τη φύση της σχέσης μας, έτσι όπως υπάρχει αυτή τη στιγμή? Στη δουλειά μου σαν θεραπευτής έχω μια βαθιά πεποίθηση που με συντροφεύει στις συναντήσεις με τους θεραπευόμενους μου. Η θεραπεία, αυτή είναι η πεποίθηση, η θεραπεία δεν πρέπει να προχωράει με βάση τη θεωρία, αλλά με βάση τη σχέση. Τη σχέση που έχω με το θεραπευόμενό μου. Η φύση της σχέσης αυτής χρωματίζει όλες ανεξαιρέτως τις θεραπευτικές συνεδρίες. Θεραπευτής και θεραπευόμενος δεν είναι τίποτε άλλο περισσότερο παρά δύο άνθρωποι που συναντιούνται και έχουν να βαδίσουν μαζί ένα μονοπάτι. Και καθώς μαζεύουν τις προμήθειές τους για να κάνουν αυτό το δρόμο, έχουν χαρά, ανυπομονησία, φόβο,
αγωνία για το τι θα συναντήσουν. Έχουμε διάφορα συναισθήματα που μας κατακλείζουν πολλές φορές. Κάποια από αυτά τα συναισθήματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Ο Αντρέ Μαλρό, Γάλλος μυθιστοριογράφος, περιέγραψε κάποτε έναν ιερέα από την επαρχία. Ο ιερέας άκουγε εξομολογήσεις από ανθρώπους για πάρα πολλά χρόνια. Συνόψισε τα όσα είχε μάθει όλον αυτόν τον καιρό ως εξής. Οι άνθρωποι, έλεγε, είναι πολύ πιο δυστυχισμένοι από όσο φαντάζεται κανείς. Επίσης έλεγε, δεν υπάρχει αυτό που λέμε πραγματικά ενήλικας άνθρωπος. Όλοι μας, θεραπευτές και θεραπευόμενοι, είναι μοιραίο να βιώσουμε όχι μόνο τη χαρά της ζωής, αλλά και το αναπόφευκτο σκοτάδι της, τα γυρατιά, την αρρώστια, τη μοναξιά, τις απώλειες, την έλλειψη νοήματος, το θάνατο. Κανείς δεν έχει διατυπώσει τα πράγματα πιο καθαρά και πιο ομά από τον Σοπενάουερ. Λέει ο Σοπενάουερ, στη νεαρή μας ηλικία, καθώς φανταζόμαστε τη ζωή μας που έρχεται, είμαστε σαν παιδιά σε ένα θέατρο, πριν σηκωθεί η αυλαία. Καθόμαστε ενθουσιασμένοι και περιμένουμε ανυπόμονα να αρχίσει το έργο. Είναι ευτύχημα που δεν γνωρίζουμε τι πρόκειται να συμβεί στην πραγματικότητα. Αν μπορούσαμε να το προβλέψουμε, τότε θα μοιάζαμε με φυλακισμένους καταδίκους. Καταδικασμένους όχι στο θάνατο, αλλά στη ζωή. Βέβαια, αυτά που λέει ο Σοπενάουερ, μέσα από αυτά που λέει, φαίνεται έντονα και η προσωπική του δυστυχία. Παρ' όλα αυτά, είναι δύσκολο να αρνηθούμε ότι η απόγνωση είναι εγγενής στη ζωή του κάθε σκεπτόμενου ανθρώπου. Μέσα από την εμπειρία μου σαν θεραπευτής κατανόησα πως όλοι είμαστε στην ίδια μοίρα και κανένας θεραπευτής και κανένας άνθρωπος δεν είναι άτρωτος στις εγγενείς τραγωδίες της ζωής και της ύπαρξης. Φαίνεται πως είμαστε πλασμένοι να αναζητούμε κάποιο νόημα για τη ζωή μας. Από την άλλη, είμαστε ρηγμένοι σε ένα κόσμο που δεν έχει εγγενές νόημα. Κενό από εγγενές νόημα. Παλεύουμε για να επινοήσουμε ένα σκοπό. Ένα σκοπό που θα στηρίξει μια ολόκληρη ζωή, τη ζωή μας. Και αυτή η πάλι πολύ συχνά μας ρίχνει σε βαθιά κρίση. Και η κρίση αυτή φαίνεται έχει διάφορες αφορμές. Ας πούμε, δεν παθιάζομαι με τίποτα. Ή κάθε βράδυ που κάθομαι μπροστά στην τηλεόραση νιώθω τόσο κενός. Ή έχω φτάσει στα 50 μου και ακόμα δεν ξέρω τι θέλω να κάνω στη ζωή μου. Υπάρχει ένα πολύ ωραίο βιβλίο που λέγεται «Ο Ακροατής». Ακούστε λίγο το συγγραφέα Άλαν Γουίλις να περιγράφει τη βόλτα με το σκύλο του το Μόντι. Αν τότε σκύψω και σηκώσω ένα κλαδί, ο Μόντι βρίσκεται αμέσως μπροστά μου. Το θαύμα έχει συντελεστεί. Έχει μια αποστολή. Ποτέ δεν του περνάει από το νου να αξιολογήσει την αποστολή του. Αφιερώνεται αποκλειστικά στην εκπλήρωσή της. Θα τρέξει οποιαδήποτε απόσταση, θα υπερπηδήσει οποιοδήποτε εμπόδιο.
για να πιάσει αυτό το κλαδί και μόλις το πιάσει θα το φέρνει πίσω. Και όμως, καθώς με πλησιάζει, κινείται πιο αργά. Θέλει να μου το δώσει και να ολοκληρώσει το έργο του. Από την άλλη, δεν θέλει να τελειώσει η αποστολή του και να βρεθεί ξανά σε θέση αναμονής. Ο Μόντι είναι υποχρεωμένος να περιμένει ώσπου εγώ να είμαι πάλι έτοιμος. Είναι τυχερός που έχει εμένα να του πετάω το κλαδί του. Εγώ περιμένω κάποιον να μου πετάξει το δικό μου. Πολύ καιρό περιμένω. Ποιος ξέρει αν και πότε αυτός ο κάποιος θα μου επιτρέψει, όπως επιτρέπω εγώ στο Μόντι, να βιώσω το αίσθημα μιας αποστολής. Ας μου ρίξει κάποιος το δικό μου κλαδί. Και τι μας μένει ακούγοντας τα λόγια αυτά? Μια αίσθηση ματαιότητας, ίσως μια συγκίνηση και τα δύο μαζί. Εδώ έρχεται ο Κώστας Αξελός, φυσικός και φιλόσοφος, που δυστυχώς δεν τον έχουμε πια μαζί μας, και γράφει: «Ξεκινώντας από το κενό είναι που όλα αναδύονται, που παίρνουν μορφή». Και συνεχίζει: «Μήτρα οικουμενική, την οποία ουδέποτε εγκαταλείπουμε, η οποία ουδέποτε μας εγκαταλείπει. Το κενό είναι που επιτρέπει τόσες και τόσες οικοδομήσεις. Το θεμέλιο όμως ουδέποτε αγγίζεται, επειδή δεν υπάρχει θεμέλιο. Και ακριβώς δεν έχουμε με κάτι για να συνδεθούμε. Χωρίς ρίζες, χωρίς βάθος, η δυσφορία μας αρχίζει και αυξάνεται. Το ευχόμαστε και το φοβόμαστε μαζί σε μεγάλο βαθμό. Είμαστε κατοικημένοι από το κενό, δηλαδή στοιχειωμένοι από αυτό. Καθώς έχει εγκατασταθεί σε μας, κατά κάποιο τρόπο μας προστατεύει. Συγχρόνως όμως μας τρομάζει. Μέσα στο ίδιο το κενό σκιαγραφούνται οι διαμορφώσεις του πλήρους», λέει ο Κώστας Αξελός. «Το κενό, άλλο πρόσωπο του πλήρους. Συγκατοικώντας με αυτό που δεν είναι το αντίθετό του, με το πλήρες, μας προτρέπει να αναγνωρίσουμε ότι το καθένα τους κατοικεί στην καρδιά του άλλου. Το κενό είναι εκείνο που δίνει στο πλήρες το πλαίσιο του. Το πλήρες είναι εκείνο που κάνει να αναφαίνεται το κενό». Πολύ ωραία λόγια. Αυτά τα λόγια του Κώστα Αξελού μου θυμίζουν έντονα μία προσωπική εμπειρία που είχα αρκετά χρόνια πριν. Στα πλαίσια τότε της πρακτικής μου βρίσκομαι με ένα πρόγραμμα του ΚΕΘΕΑ στις φυλακές του Κορυδαλλού. Κάθε Δευτέρα πρωί συμμετέχω σαν συντονιστής σε μια ανοιχτή ομάδα που γίνεται στο ψυχιατρίο της φυλακής. Θα βρίσκομαι σε αυτή την ομάδα για έναν ολόκληρο χρόνο. Στην ομάδα μετέχει και ένα μέλος που θα το ονομάσω, εγώ θα το ονομάσω, Χάρη. Τα μέλη της ομάδας, επειδή ήταν ανοιχτή ομάδα στήριξης, δεν είχαν σταθερή παρουσία στην ομάδα. Όλοι εκτός από έναν, από το Χάρη. Εκείνος κάθε εβδομάδα ερχόταν και καθόταν στην ίδια θέση. Και πάντα ήταν με σκυμμένο κεφάλι, χωρίς βλεμματική επαφή με κανέναν. Φαντάζεστε την έκπληξη που είχα
και την απορία μου στην αρχή. Οπότε, στην αρχή προσπάθησα αρκετές φορές να προσκαλέσω το χάρι στην ομάδα. Δεν κατάφερα τίποτα. Όλες οι προσπάθειες έπεσαν στο κενό. Πάντα ο Χάρης σκυφτός, αμίλητος, δίχως να κοιτά κανέναν. Πάντα όμως εκεί, μαζί μας. Δεν ήξερα τι να κάνω. Κάποια στιγμή το πήρα απόφαση, λέω έτσι θα είναι τα πράγματα. Έτσι θα πάμε. Κάθε φορά όμως, κάθε Δευτέρα πρωί, που το βλέμμα μου έπεφτε στον σκυφτό Χάρη, ένιωθα ένα κενό. Και περνάει ο καιρός και έρχεται το πλήρωμα του χρόνου και θα πρέπει να φύγω. Οπότε πηγαίνω είναι να πάω για τελευταία φορά να αποχαιρετήσω την ομάδα. Και πηγαίνοντας σκεφτόμουν το Χάρη και ένιωθα ένα σφίξιμο στο στομάχι. Μπαίνω για τελευταία φορά στην ομάδα και κάνω τον αποχαιρετισμό. Και τότε ο Χάρης για πρώτη φορά σηκώνει το κεφάλι του. Σηκώνει το κεφάλι του και με κοιτάει. Είναι η πρώτη φορά που μέσα στην ομάδα έτσι έχουμε μία βλεμματική επαφή. Με κοιτάει και με ρωτάει. Κώστα, ξέρεις κιθάρα? Καταλαβαίνετε ότι σάστησα εκείνη την ώρα. Δεν ήξερα τι να κάνω. Και έτσι του απήντησα γρήγορα, όχι, δεν ξέρω. Μετά ο Χάρης γυρίζει σε έναν-έναν σε όλα τα μέλη της ομάδας και αρχίζει και ρωτάει έναν-έναν. Εσύ ξέρεις κιθάρα? Εσύ ξέρεις κιθάρα? Εσύ ξέρεις κιθάρα? Αφού τους ρωτάει όλους, στο τέλος λέει, σας ρωτάω γιατί μ' αρέσει πάρα πολύ να παίζω κιθάρα. Ακόμα έχω χαραγμένη στη μνήμη μου και όχι μόνο στη μνήμη μου τη διαδρομή, τα βήματα που έκανα μέχρι να φτάσω στην εξώπορτα του ψυχιατρίου. Αυτή την τελευταία διαδρομή. Θυμάμαι πως περπατούσα και χαμογελούσα μόνος μου. Και υπήρχαν και κάποια δάκρυα που κυλούσανε. Αλλά αυτά ήταν δάκρυα χαρά, συγκίνησης. Σε εκείνη τη διαδρομή ένιωθα πλήρης. Πλήρες και κενό κατοικούν το ένα στην καρδιά του άλλου. Αυτός είναι και ο λόγος που δεν μπορούμε να μείνουμε μόνιμα ούτε στο ένα ούτε στο άλλο. Ακούστε πόσο Σοπενάουερ περιγράφει τη διαδικασία αυτή. Η βούληση, λέει, είναι ακόρεστη και μόλις μια παρόρμηση ικανοποιηθεί, απολαμβάνουμε μόνο μια στιγμή κορεσμού. Αυτή αμέσως μετά αντικαθίσταται από την ανία. Τότε είναι που μια άλλη επιθυμία μας κυριεύει. Σαν να είναι ένας χορός που δεν σταματάει ποτέ. Από την επιθυμία στην ικανοποίηση, από την ικανοποίηση στην απόλαυση, από την απόλαυση στην ανία, από την ανία στην επιθυμία. Όπως και να το πούμε, όπως και να το περιγράψουμε, στη ζωή κενό και πλήρες, ευτυχία και δυστυχία κατοικούν το ένα στην καρδιά του άλλου. Όλα είναι εκεί, κάθε στιγμή της ζωής μας. Και τι μένει σε μας?
να βρούμε ένα νόημα για αυτό που ζούμε. Να βρούμε ένα νόημα για να το αντέξουμε. Αυτό φαίνεται να σκέφτεται και ο Νίτσε λέγοντας «Αυτός που έχει ένα γιατί για να ζήσει μπορεί να υπομείνει σχεδόν το κάθε πώς». Την ανάγκη αυτή για ένα νόημα της ζωής βίωσε έντονα ο Βίκτορ Φράγκλ μέσα στα στρατόπεδα συγκεντρώσεως του Auschwitz που βρέθηκε. Παρατήρησε πως οι πρώτοι εχμάλωτοι που έχασαν τη ζωή τους ήταν αυτοί που έχασαν κάθε ελπίδα για το μέλλον. Πέθαναν λιγότερο γιατί τους έλειψαν τα τρόφιμα ή τα φάρμακα και περισσότερο γιατί τους έλειψε η ελπίδα. Τους έλειψε ένας λόγος για να ζήσουν. Ο Φράγκλ πίστευε πως υπάρχουν δυνάμεις πέρα από τον έλεγχό μας που μπορούν να μας τα πάρουν όλα. Όλα όσα έχουμε. Όλα εκτός από ένα. Την ελευθερία να επιλέξουμε πώς θα αντιδράσουμε σε αυτή την κατάσταση. Υπάρχει και μία σκηνή στο θεατρικό έργο του Άρθουρ Μίλλερ, επεισόδιο στο Βυσί. Η σκηνή είναι η εξής. Οι Ναζί έχουν καταλάβει την πόλη και κάποιος διακεκριμένος πολίτης ανώτερης κατηγορίας, ανώτερης τάξης, παρουσιάζεται ενώπιον του επικεφαλής των Ναζί και δείχνει τα διαπιστευτήρια του. Τα πανεπιστημιακά του πτυχία, τις συστατικές επιστολές, ό,τι έχει. «Αυτά είναι όλα όσα έχεις», ο Ναζί τον ρωτάει. «Ναι», λέει ο άλλος, «αυτά είναι». Ο Ναζί παίρνει όλα τα χαρτιά και τα πετάει στο καλάθι των αχρήστων. «Καλώς, τώρα δεν έχεις τίποτα», του λέει. Στο έργο ο άντρας αυτός καταραίει συναισθηματικά, γιατί στήριζε πάρα πολλά στην επιδοκιμασία και στα επιτεύγματα που είχε και στην επιδοκιμασία από τους άλλους. Ο Φράγκλ υποστηρίζει «Ποτέ δεν μένουμε δίχως τίποτα, αφού πάντα διατηρούμε την ελευθερία να επιλέξουμε πώς θα αντιδράσουμε». Για ποια όμως ελευθερία μας μιλάει ο Φράγκλ? Και τι μπορώ να κάνω όταν δεν βλέπω καμία ελπίδα? Όταν όλα μου φαίνονται μάταια, τι υπάρχει τότε για μένα? Θέλω να σας μοιραστώ εδώ, γιατί απάντηση σε αυτό πιστεύω ότι δεν έχω, σε αυτό το ερώτημα. Θέλω να μοιραστώ τι υπάρχει για μένα όταν αισθάνομαι τέτοια πράγματα. Υπάρχει μία ιστορία που είναι ίσως η πιο αγαπημένη μου ιστορία. Αυτή η ιστορία αναφέρει ότι κάποτε κάποιος που έτρεφε μαϊμούδες τους είπε «Θα σας δίνω από 3 βελανίδια το πρωί και από 4 το βράδυ». Και όλες οι μαϊμούδες θυμώσανε. «Καλά», είπε ο άνθρωπος, «θα σας δίνω από 4 βελανίδια το πρωί και από 3 το βράδυ». Όλες οι μαϊμούδες χαρήκανε. Μπορεί να με ρωτήσετε ποιο είναι το νόημα από αυτή την ιστορία. Ποτέ δεν την κατάλαβα. Έψαξα να βρω το νόημα από εδώ, από εκεί, κάτι βρήκα, δεν κατάλαβα. Δεν ξέρω ποιο είναι το νόημα.
Ξέρω όμως ότι κάθε φορά που νιώθω ένα κενό, για κάποιο λόγο σκέφτομαι αυτή την ιστορία. Αυτόν τον άνθρωπο με αυτές τις μαϊμούδες. Και σκέφτομαι τις μαϊμούδες να θυμώνουν και τις μαϊμούδες να χαίρονται. Και χαμογελάω, έτσι. Όσο για το νόημα, δεν ξέρω. Κάθε φορά που στο δωμάτιο της θεραπείας υπάρχει κενό, σκέφτομαι την ιστορία αυτή. Δεν υπάρχουν λόγια να πούμε. Δεν υπάρχει κάτι να κάνουμε. Και τότε είναι η στιγμή που απλά υπάρχουμε εκεί, ο θεραπευόμενός μου και εγώ. Υπάρχουμε εκεί μαζί στο κενό. Και τότε είναι που φαίνεται το πλήρες. Το κενό γεμίζει χωρίς να το γεμίζουμε. Νιώθουμε ο ένας την ύπαρξη του άλλου, χωρίς περιεχόμενο, χωρίς λόγια. Μια συνάντηση γεμάτη νόημα, ακριβώς εκεί που δεν υπάρχει νόημα. Ίσως σε αυτό να αναφέρεται και η παρακάτω ιστορία. Ο Τσενχού έχει χαθεί μέσα σε ένα λαβύρινθο. Από το κεντρικό σημείο ξεκινούν 50 διαφορετικοί δρόμοι. Ήδη του πήρε μια εβδομάδα να εξερευνήσει τους 9. «Αν δεν με βοηθήσει η τύχη», μονολογεί, «θα πεθάνω και δεν θα έχω βρει το σωστό δρόμο». Με τη σκέψη αυτή, διαρκώς στο μυαλό του, συναντάει το Σιντζού. Δεν γνωρίζονται, αλλά πιστεύει πως ο Σιντζού είναι η λύση στο πρόβλημά του. «Τι τύχη να σε συναντήσω», λέει ο Τσενγκ. «Χάθηκα μέσα σε τόσους δρόμους. Εσύ θα ξέρεις να μου πεις ποιος δρόμος θα με βγάλει στην έξοδο». «Κι εγώ έχω χαθεί», του απαντάει ο Σιν. «Τι ατυχία», μουρμουρίζει ο Τσενγκ, «να βρω κάποιον και αυτός να είναι τελείως άχρηστος». «Γιατί λες πως είμαι άχρηστος», ρωτάει ο Σιν. «Μα είπες πως και εσύ έχεις χαθεί», του απαντάει ο Τσενγκ, σαν να ήταν ολοφάνερος ο συλλογισμός του. Και τότε του λέει ο Σιν: «Φαντάζομαι ότι έχεις δοκιμάσει κάποιους δρόμους και δεν κατάφερες να βρεις την έξοδο. Δοκίμασα κι εγώ άλλους 12 που δεν οδηγούσαν πουθενά. Οι δυο μας μαζί ξέρουμε πολύ περισσότερα για το λαβύρινθο από ό,τι πριν συναντηθούμε. Και αυτό είναι χωρίς αμφιβολία καλύτερο από το τίποτα. Οι δυο μας μαζί ξέρουμε πολύ περισσότερα για το λαβύρινθο από ό,τι πριν συναντηθούμε. Και αυτό είναι χωρίς αμφιβολία καλύτερο από το τίποτα». Καθώς έτσι κλείνοντας έτσι αυτή την σημερινή παρουσίαση, αυτό το βιβλίο εδώ, το βιβλίο των πάντων, θα είναι λίγο παραπονεμένο, το έχουμε αφήσει στην άκρη. Αυτό που μας έφεραν οι εξωγήινοι. Είναι η σειρά του τώρα να κάνει ερωτήσεις
στον καθέναν από μας και θέλει να πάρει κάποιες απαντήσεις. Θέλει να του δώσουμε μία απάντηση. Οι απαντήσεις που θα του δώσουμε θα καταγραφούν σε αυτό το βιβλίο. Γι' αυτό θα πρέπει να είναι σοβαρές. Οπότε, η ερώτηση για σας είναι ποιο είναι το ένα πράγμα που γνωρίζετε σίγουρα αυτή τη στιγμή, ποιο είναι το ένα πράγμα που γνωρίζετε σίγουρα αυτή τη στιγμή. Θα ήθελα, αν θα θέλατε κι εσείς, για όσο χρόνο θέλετε, να μοιραστούμε μεταξύ μας αυτό που γνωρίζουμε. Θα ήθελα να ακούσω αυτό που γνωρίζετε. Να μοιραστούμε πράγματα μεταξύ μας για να αντέξουμε αυτό το λαβύρινθο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την υπομονή σας. Και ευχαριστώ. Όποιος θέλει, ό,τι θέλει. Ναι, ναι. Εκτός από το ένιδα ότι βέβαια, το οποίο είναι... Αλλά προφανώς δεν θα ικανοποιεί ούτε κανέναν άλλο, κάτι άλλο να πω περισσότερο. Λοιπόν, παρόλο που αυτό πιστεύω, τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, αυτό που ξέρω, το μόνο που ξέρω είναι αυτό που θέλω. Και αυτό που θέλω είναι να βρω το σωστό δρόμο ή να επιβεβαιωθώ ότι είμαι στο σωστό δρόμο. Αυτό θέλω. Δηλαδή, ξέρω τι θέλω. Αυτό είναι. Δηλαδή, θέλω να γίνω καλύτερη σε αυτά που... στο χαρακτήρα μου, στον τρόπο που αντιμετωπίζω τις καταστάσεις, τους ανθρώπους, στον τρόπο που σκέφτομαι. Αυτό είναι ο σκοπός μου, δηλαδή πώς θα διατηρήσω τη θέλησή μου που πιστεύω ότι είναι δύναμη. Δηλαδή αυτή τη δύναμη, να μην χάσω το θάρρος μου, να μην φοβάμαι, να αντιμετωπίσω αυτό το φόβο του θανάτου, ας πούμε, που ελοχεύει τη ζωή μου. Αυτό είναι το... αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Ναι. Ήθελα να σας ρωτήσω, μιλήσατε πολύ για το νόημα στη ζωή. Το νόημα είναι πάντα σταθερό ή μεταβαλλόμενο, διότι η ιστορία εξελίσσεται, ο άνθρωπος εξελίσσεται, άρα το νόημα μπορεί πάντα να είναι σταθερό. Και όταν κάθε φορά μας διαφεύγει το νόημα, το οποίο είναι συνάρτηση των επιθυμιών, αναζητούμε νέο νόημα. Είναι μια διελκυστή διέξοδη. Αυτό είναι το ερώτημα μου. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Είναι πολύ σημαντική η ερώτηση αυτή. Το νόημα είναι σταθερό. Η ζωή εξελίσσεται. Αυτό που σκέφτομαι είναι αυτό που είπατε. Η ζωή εξελίσσεται. Και αν έχω κάτι σταθερό, είναι σαν να στην εξέλιξη αυτή να τραβάω ένα φρένο. Δεν έχω να απαντήσω κάτι οικουμενικά σε αυτό. Απλά το νόημα είναι για μένα ότι έχω σαν πολύ σημαντικό για τη ζωή μου κάθε στιγμή. Μπορεί μια στιγμή να μην το βρίσκω. Αυτό είναι το νόημα, ότι δεν βρίσκω το νόημα. Όπου βρίσκομαι δηλαδή.
κάθε τρόπο. Αυτό δεν μπορεί να μας ανανεώνει αυτό που είπε η κυρία? Ναι. Η ενασχόλησή μας με τους άλλους γύρω μας. Ναι. Βεβαίως και μπορεί να μας ανανεώνει αυτό και να μας δίνει και ένα νόημα. Ναι. Υπάρχει μία διαφορά ανάμεσα στο ανακαλύπτω το νόημα και εφευρίσκω νόημα. Ένας θρησκευόμενος μπορεί να επικαλεστεί ότι εγώ υπάρχει ένα νόημα γενές. Ένας άλλος μπορεί να πει ότι δραστηριοποιούμε στην ανακάλυψη του νόηματος, στην επινόηση νοημάτων. Για σας τι προέχει, η ανακάλυψη του νοήματος ή η ύπαρξη ενός νοήματος που εγγενώς υπάρχει στη ζωή του ανθρώπου? Νομίζω το επικαλεστήκατε βέβαια, αλλά δεν ξέρω δικιά σας απόψη είναι. Είναι αυτή? Ναι. Έτσι όπως το σκέφτομαι εγώ, το νόημα για μένα είναι κάτι που το έχω ήδη, υπάρχει ήδη. Δηλαδή, κάθε προσπάθεια που κάνω για να το ανακαλύψω, στην ουσία μένω στην προσπάθεια. Και αυτό μάλλον θα μου φέρνει κούραση. Υπάρχει ήδη αυτό το νόημα, το οποίο μπορεί για κάποια στιγμή να μην το ξέρω κιόλας. Αλλά η προσπάθεια για να το ανακαλύψω δεν με βοηθάει εμένα. Μου φέρνει μία κούραση. Είναι σαν να υπάρχει τόσο κοντά που δεν μπορώ να το δω. Δηλαδή αν βάλω αυτό το τις γραμμές εδώ, δεν μπορώ να δω, δεν μπορώ να διαβάσω τίποτα. Έτσι μου φαίνεται. Δεν ξέρω αν απήντησα ή αν σας κάλυψε αυτό εσάς ή θέλετε κάτι άλλο. Η ύπαρξη του νοήματος έχει να κάνει με τον καθένα ξεχωριστά. Και έχει να κάνει με τον καθένα ξεχωριστά γιατί η ύπαρξη είναι ατομική. Η δικιά μου ύπαρξη είναι ατομική, η δική σας ύπαρξη είναι ατομική. Οπότε και το νόημα για τον καθέναν είναι μια ατομική υπόθεση. Ναι. Το αντικειμενικό υποκειμενικοποιείται. Το μέσα, μέσα στη διαλεκτική αυτή σχέση, όταν μια κοινωνία αποσιαστική κοινωνία δεν δίνει νόημα, άρα το υποκειμενικό αντικειμενοποιείται και αντίστροφα πάλι γίνεται, είναι μια διαλεκτική σχέση μεταξύ υποκειμένου αντικειμένου μέσα σε μια σχέση δυσμού των δύων και της άρσης των δυσμών. Ευχαριστώ για αυτό που είπατε, γιατί έτσι αυτή τη στιγμή έχω να σας πω ότι το νόημα για μένα αυτή τη στιγμή είναι ότι είμαστε όλοι εδώ μαζί. Αυτό μέσα από τη σχέση που λέτε του δυσμού και το ότι εγώ υπάρχω εδώ μαζί σας αυτή τη στιγμή έχει νόημα για μένα, δίνει νόημα σε μένα. Κώστα, είπες αυτό που ήθελα να πω βασικά, γι' αυτό βρήκα το θάρρος και να το πω. Τελικά, επειδή αυτό που υπάρχει είναι μόνο το παρόν. Δεν το βρήκα. Αυτό που είπατε, δηλαδή, αν επικεντρωθούμε στη στιγμή κάθε φορά και δεν μας απασχολεί τίποτα άλλο, ούτε ο φόβος του μέλλοντος, ούτε οι εμπειρίες του παρελθόντος και κάθε στιγμή τη βιώνουμε με μια καινούρια ματιά, με μια καινούρια περιέργεια, με μια καινούρια αντίληψη, χωρίς προκαταλήψεις, χωρίς φόβους, χωρίς πάθη, χωρίς, αυτό είναι μια ελευθερία. Και αυτό σίγουρα
δηλαδή το να βιώνουμε το κάθε, την κάθε στιγμή, σίγουρα είναι ένα νόημα. Σίγουρα αυτό μας δίνει ένα νόημα, γιατί πλουτίζει πάρα πολύ τη ζωή μας. Δίνει πάρα πολύ αξία στο παρόν. Και βέβαια, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα χρησιμοποιούμε την εμπειρία του παρελθόντος, σαν θα τη χρησιμοποιούμε παραγωγικά, αλλά και θα την εμπλουτίζουμε με το παρόν και θα αυξάνουμε την αυτοπεποίθησή μας, θα αυξάνουμε, ας πούμε, τη σοφία μας, ας πούμε. Και αυτό το πράγμα συνέχεια θα μας δίνει μια καινούργια δύναμη, ένα καινούργιο εφαλτήριο, να προχωράμε σαν μια ατμομηχανία, ας πούμε, που θέλει συνέχεια της ρίχνης στο κάρβουνο και προχωράει. Τέλος πάντων, και έτσι, κάπως, κάπως έτσι δηλαδή, το νόημα είναι μέσα μας το νόημα, δεν είναι κάπου έξω μας να ψάχνουμε να το βρούμε στον άλλον ακόμα. Δηλαδή, άμα δεν το έχουμε μέσα μας, άμα δεν το ανακαλύψουμε μέσα μας, γιατί όλα είναι μέσα μας τελικά και όλη η πραγματικότητα είναι μέσα μας. Εμείς τη βιώνουμε, γι' αυτό είπατε οι μαϊμούδες, ξέρω εγώ. Οι μαϊμούδες δεν αλλάζει τίποτα, απλά μέσα στο μυαλό τους η αντίληψη ήταν διαφορετική. Τη μια ήταν ικανοποιητική, την άλλη ήταν δυσάρεστη. Αλλά αυτό ήταν κατασκευάσμα του μυαλού τους. Έτσι και εμείς κατασκευάζουμε την πραγματικότητα κάθε φορά, δηλαδή. Οπότε. Μεγάλη κουβέντα αυτή. Πήγα να πω πριν ότι κάποια από αυτά που είπες τα ένιωσα, κάποια λιγότερο, κάποια περισσότερο, αλλά καταγράφοντας μια αλήθεια που ζήτησες για το βιβλίο σου, το εξωγήινο, είναι ότι σε όλη τη διάρκεια που μίλαγες, Κώστα, αισθάνθηκα ότι βρίσκομαι στο σωστό σημείο. Αυτό. Ευχαριστώ. Καλησπέρα. Λίγο να μας παρομοιάσουμε μαϊμουδίτσες. Τέσσερις μπανάνες το πρωί, τρεις το βράδυ, τρεις μπανάνες το πρωί, τέσσερις το βράδυ, η διαφορά που καλύπτει το κενό είναι τόσο μικρή, τόσο ηλίθια και τόσο ανεπαίσθητη και τόσο μπροστά μας που δεν την καταλαβαίνουμε. Ευχαριστώ πολύ. Πολύ ωραία το είπες. Πραγματικά το είπες πολύ ωραία. Ακριβώς έτσι. Δύσκολο. Δύσκολο. Βέβαια.
Ευχαριστώ. Φιλοδοξώ να δώσω μια απάντηση για το βιβλίο. Αλλά πριν από αυτό, παίρνω την ευκαιρία να κάνω ένα σχόλιο. Η όλη συζήτηση σήμερα έχει μια ευτυχή συγκυρία για μένα, ότι η ομιλία είχε το εξής προτέρημα, ότι δεν προσπάθησε με κανέναν τρόπο να γεμίσει κάποιο κενό. Αντιθέτως, ανέδειξε το κενό από την πλευρά που το έπιασε ο ομιλών και αυτό μας έδωσε την ευκαιρία, τουλάχιστον εμένα μου έδωσε την ευκαιρία, να βρεθώ απολαυστικά μέσα σε ένα κενό. Το οποίο όμως κενό ήταν πλήρες ταυτόχρονα. Θα αναφέρω ένα παράδειγμα. Όταν ο ομιλητής κατέβηκε και βρέθηκε ανάμεσά μας, το βήμα ήταν κενό και όμως εγώ δεν έβλεπα κενό, δεν αισθανόμουν κενό. Ήταν σαν να υπήρχε ο ομιλητής ή σαν να υπήρχα εγώ στη θέση του ομιλητή. Στη σημερινή εποχή υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση περί κενού και αυτή έρχεται σε συνέχεια εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Δηλαδή, όλες οι επιστήμες, ειδικά η φυσική, προσπαθεί να ανακαλύψει τι είναι αυτό το κενό. Από την εποχή της πεμπτουσίας του Αριστοτέλη και του εθέρα της κλασικής φυσικής, η σύγχρονη φυσική σήμερα ασχολείται και ψάχνει για τη σκοτεινή ύλη ή για άλλες έννοιες που γεμίζουν το κενό. Παρά το γεγονός ότι έχει αποδειχθεί στη σύγχρονη φυσική αυτό που λέει ο Αξελός και άλλοι φιλόσοφοι, ότι τα πάντα δημιουργούνται από το κενό. Έτσι λοιπόν φτάνω για να μην σας κουράζω. Θέλω να δώσω μία απάντηση κενή περιεχομένου σε ένα βιβλίο που νομίζω ότι είναι κενό. Ευχαριστούμε πολύ. Πολύ ενδιαφέρον. Συνεχίζοντας την πολύ όμορφη συζήτηση, εγώ όταν Κώστα κατέβηκες κάτω από την έδρα, ένιωσα μια πολύ μεγάλη ησυχία. Και ίσως επειδή βρίσκομαι σε μια φάση που επεξεργάζομαι το τι μπορούμε να καταφέρουμε σαν κοινωνίες, σε πολιτικό και κοινωνικό επίπεδο, ένιωσα μια πολύ μεγάλη ησυχία και ικανοποίησε το ότι δεν υπήρχε εκεί ηγέτης. Όχι δεν μου άρεσες που ήσουν ηγέτης σε όλη τη διάρκεια της συζήτησης, αλλά ένιωσα ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε σαν ομάδα. Όχι με έναν ηγέτη, με κάποιους ηγέτες. Και αυτό ήταν ένα πολύ μεγάλο δώρο για μένα σήμερα. Και σας ευχαριστώ. Κι εγώ ευχαριστώ. Είμαστε εντάξει, δηλαδή τελειώνουμε. Καινή. Και πλήρης. Εγώ να πω ότι μ' άρεσε και ελπίζω να κρατήσω για μερικές εβδομάδες αυτό που άκουσα σήμερα και να θυμάμαι να μην ψάχνω να γεμίσω το κενό μου. Ναι. Αυτό που είπατε για τον Οστερφάλ, εμείς έχουμε ένα πήγε και σε έναν άλλο μεταφραστικό πρόσωπο, τον Ρόλο Μέι. Τον Ρόλο Μέι, ο οποίος μίλησε για δύο ειδών ελευθερίες. Την ελευθερία της δράσης και την ελευθερία της ύπαρξης. Η ελευθερία της δράσης μπορεί να μας αφαιρεθεί για οποιοδήποτε λόγο και να μπορούμε να κάνουμε κάτι. Ποτέ όμως δεν μπορεί να μας αφαιρεθεί η ελευθερία της ύπαρξης, που είναι ένα είδος εσωτερικής ελευθερίας. Είναι η ελευθερία να επιλέξουμε
ποια στάση θα κρατήσουμε απέναντι σε οποιαδήποτε συνθήκες. Τώρα έτσι κάθομαι λίγο και σας κοιτάζω έτσι να απολαύσω αυτή την εικόνα για να φύγω έτσι με αυτή την εικόνα θέλω. Καθώς σας κοιτάζω δηλαδή. Ναι. Από την αρχή λίγο να πω ότι λίγο με ενόχλησε δηλαδή σε εισαγωγικών η λέξη κενό. Γιατί κενό δεν υπάρχει. Αν υπήρχε κενό, δεν θα υπήρχαν επικοινωνίες, δεν θα υπήρχε αυτό που υπάρχει. Δεν θα μπορούσαμε να ζήσουμε, δεν υπήρχε ζωή. Κενό δεν υπάρχει. Αυτό είναι αποδεδειγμένο. Και αυτό σημαίνει ότι επικοινωνούμε. Έτσι. Άρα, κενό δεν υπάρχει. Γιατί υπάρχει επικοινωνία. Και είναι στην επιλογή μας. Όταν λέμε έχω κενό, σημαίνει ότι καταργώ αυτό που υπάρχει. Δηλαδή, μου έχει δοθεί κάτι και εγώ το καταργώ, το αφαιρώ από... Δηλαδή, ο Θεός δεν μας έχει δώσει κανένα κενό. Συγγνώμη, δηλαδή, μας έχει δώσει ένα σωρό πράγματα. Και εμείς λέμε, έχω κενό. Άρα, εμείς, το πρόβλημα, επομένως, δεν υπάρχει στο κενό, διότι κενό δεν υπάρχει. Το πρόβλημα υπάρχει σε εμάς. Είναι σαν να... Το ξεχνάμε αυτό που λες, ότι κενό δεν υπάρχει. Πολλές φορές το ξεχνάμε. Να μην το ξεχνάμε. Αν δεν θέλει κάποιος κάτι άλλο, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήρθατε εδώ σήμερα. Νιώθω μεγάλη τιμή ότι μου κάνατε και δεν ξέρω τι καταφέραμε, θα φανεί αυτό, αλλά σίγουρα χαίρομαι πάρα πολύ που σας βλέπω έτσι όλους εδώ και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και θα φύγω από εδώ να έρθω εκεί μαζί.